Για τις επόμενες 24 ώρες θα επιχειρήσω να επιβιώσω σε ένα χιονισμένο δάσος. Θα πρέπει να φτιάξω το δικό μου καταφύγιο, καθώς δεν έχω φέρει σκηνή και εννοείται να ανάψω φωτιά για να μην πεθάνω από το κρύο με ό,τι εργαλεία έχω φέρει μαζί μου. Τα οποία είναι τσεκούρι, φτιάρι, πριόνι, μαχαίρι και ό,τι tutorial έχω δει στο YouTube. Για να βρω το τέλειο μέρος ώστε να κατασκευάσω το κατάλημά μου, περιπλανήθηκα στο δάσος για τουλάχιστον μισή ώρα, ψάχνοντας ένα ή δύο κορμούς δέντρων οι οποίοι θα είναι δίπλα-δίπλα για να λειτουργήσουν σαν στήριγμα στις βάσεις που έπρεπε να μπουν. Κάτι τέτοιο εδώ πέρα πιστεύω θα κάνει τη δουλειά του, οπότε έβαλα γάντια ξεκινώντας με το πρώτο στάδιο χτισήματος, το οποίο είναι σκάψιμο και απομάκρυνση του χιονιού από την περιοχή που θα ξαπλώσω να κοιμηθώ, καθώς χρειάζομαι τη θερμοκρασία του εδάφους από κάτω μου τόσο για να μην κρυώνω αλλά και για να μην βραχώ. Καλά είναι όμως. Εφόσον έχω ανοίξει το έδαφος, ήρθε η ώρα να βρούμε τους βασικούς πυλώνες του καταφυγίου, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από ένα καλό ή δύο βασικά κορμούς δέντρων. Άφησα το φτιάρι και πήρα στα χέρια μου το βασικό εργαλείο που θα χρειαστώ από εδώ και πέρα, το τσεκούρι. Αυτό που ψάχνουμε είναι ένας δευτερεύον κορμός δέντρου, ο οποίος αν και εφόσον κοπεί θα βοηθήσει το βασικό να μεγαλώσει καλύτερα και πιο εύκολα, καθώς δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους για θρεπτικά συστατικά και νερό. Φαίνοντάς τον στη βάση μου, το πρώτο που έχω να κάνω είναι να το στηρίξω και να χαράξω με το τσεκούρι το σημείο που θα κοπεί για να εφαρμόσει τέλεια. Βλέποντας ότι μόνος του δεν κάθεται καλά, πήρα και το υπόλοιπο κομμάτι και το χρησιμοποίησα σαν δεύτερο στήριγμα, δοκιμάζοντας τη βαρότητά του ακόμα και με το βάρος του σώματός μου. Εφόσον με βαστάει στον αέρα, σίγουρα θα κρατήσει και τη στέγη που θα φτιάξω. Με την ίδια λογική εντόπισα και το δεύτερο κορμό που θα χρειαστώ, τον οποίο άρχισα να κοπανάω με όλη μου τη δύναμη. Αν είσαι ξυλοκόπος, μη σχολιάσει τεχνική μου, πρώτη φορά δοκιμάζω κάτι τέτοιο και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι αρκετά δύσκολο και επίπονο. Εξίσου δύσκολη αποδείχθηκε και η μετακίνησή του, οπότε έκοψα το σημείο που διακλαδιζόταν στα δύο για να καταφέρω να το σύρω πίσω στη βάση μου. Κάτι πολύ σημαντικό είναι να σέβεσαι το κρύο, οπότε κατευθείαν μόλις ένιωσα ότι ζεστάθηκα και ίδρωσα, έβγαλα τα ρούχα μου μένοντας με το ισοθερμικό για να κρατήσω θερμοκρασία πάνω όσο πιο ουδέτερη γίνεται. Εφόσον έχω μια τούμπανη βάση αρκετά καλά σταθεροποιημένη, θα πρέπει να φτιάξω τη στέγη, η οποία αποτελείται από κλαδιά με φύλλα. Αρκετά δύσκολο ο εντοπισμό του, δεν θα σα πω ψέματα, και ακόμα δυσκολότερο να κλαδέψω τα μέρη που χρειάζομαι χωρίς να καταστρέψω το φυτό με το τσεκούρι, οπότε πήρα την απόφαση να αλλάξω εργαλείο. Ωχ, ναι, καλά κατάλαβες. Ήρθε η ώρα για το πριόνι, το οποίο όχι μόνο θα μου λύσει τα χέρια, αλλά θα μου τα ξεκουράσει κιόλας. Καθώς οι παλάμες και οι καρποί μου έχουν ήδη πιαστεί, αν και το μόνο που έκοψα μέχρι τώρα είναι 3-4 ξύλα. Για να καταφέρω να μαζέψω μια καλή παρτίδα, πρέπει να κλαδέψω τουλάχιστον 10 με 15 διαφορετικά φυτά, τα οποία προσέχω να είναι αρκετά ανεπτυγμένα, κόβοντας μόνο τις άκρες τους και όχι το βασικό κορμό. Επιστρέφοντας με την πρώτη παρτίδα στη βάση, ένιωσα την ανάγκη να πάω προς νερού μου, καθώς όλοι ξέρουμε ότι. Χωρίς να χάσω ώρα, ξανά πίσω στο κλάδεμα, καθώς εκτός από το ότι κάνω κάμπινγκ για πρώτη φορά στη ζωή μου, ο χρόνος για να τελειώσω το σπίτι και να μαζέψω ξύλο ώστε να έχω φωτιά όλο το βράδυ σίγουρα δεν είναι άπλετος. Τοποθετώντας τα πρώτα κλαδιά πάνω, πιστεύω μπορείς να πάρεις μια ιδέα για το πώς θέλω να είναι το αποτέλεσμα, το οποίο για να επιτευχθεί θα πρέπει να κλείσει κάθε κενό που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στα φύλλα. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι full περήφανος με το αποτέλεσμα το οποίο αρχίζει και άχνο φαίνεται. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα, ειδικά εδώ πέρα κάτω και πίσω πρέπει να το κλείσω τελείως για να μην μπάζει. Σκεφτείτε ότι ακόμα και χιονοθεί, αλλά η βροχία μου έρθει, θα πρέπει να μην περνάει σταγόνα. Όπως βλέπεις, η συστατική εργασία με έκανε να νιώσω τη χαμηλή θερμοκρασία, οπότε ξαναέβαλα το φλις μου, το οποίο πρέπει να πω ότι όσο άνετο και βολικό είναι, άλλο τόσο με κρατάει ζεστό, κάτι που δεν πίστεψα με τίποτα ότι θα γίνει όταν το αγόρασα. Έχοντας πλέον φτιάξει ένα υπόστρωμα κλαδιών, ξεκίνησα να βάζω μικρότερα κομμάτια ενδιάμεσα, κόβοντας τα ένα-ένα, τοποθετώντας τα προσεκτικά για να με προστατέψουν από την υγρασία το βράδυ, όσο γίνεται τουλάχιστον. Κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα είναι το βούλωμα κάποιων σημείων με πέτρες, κυρίως στη βάση από τη μεγάλη μεριά του καταλύματος, ώστε να έχω ένα στιβαρό και σε όλη διαχωριστικό εδάφος από το χιόνι που υπάρχει παντού. Εντάξει, μάγκες, πρέπει να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Και είμαστε μόνο 3 ώρες στο challenge. Δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι τι ακολουθεί το βράδυ που θα μείνω μόνος. Νομίζω για να γίνει turbo, άλλο ένα μάζεμα το θέλει. Παρ' όλα αυτά, είμαι full proud για τη δουλειά που έχω κάνει. Πείτε μου και στα σχόλια πόσο το βαθμολογείτε από το 1 μέχρι το 10. Ξανά στην αναζήτηση λοιπόν για να μαζέψω και την τελευταία παρτίδα από κλαδιά, ώστε να ολοκληρωθεί επιτέλους το μέρος το οποίο θα με φιλοξενήσει για τις υπόλοιπες ώρες του challenge. Λοιπόν, μάγκε, το καταφύγιο μου είναι έτοιμο. Επόμενο βήμα θα πρέπει να μαζέψω πευκοβελόνες για να βάλω κάτω σε να μην έχω άμεση επαφή με το έδαφος. Βασικά πρέπει να έχει κοντρόνα κάτω γιατί είναι παγωμένα. Πριν από αυτό όμως, μικρό διάλειμμα για φαγητό, γιατί πραγματικά έχω πεθάνει τη πείνας. 23 γραμμάρια πρωτεΐνη, άμα θέλετε να στηρίξετε, link στην περιγραφή του οπτικοποιητής MyP για να πάρεις τη μεγαλύτερη έκπτωση. Έχει παγώσει. Καλό μάσημα λοιπόν και πίσω στη δουλειά με εργαλείο επιλογή στο φτιάρι, βρίσκοντας σημείο που χτυπάει ο ήλιος, μπας και σταθώ λιγάκι τυχερός και βρω στεγνές πευκοβελόνες και φύλλα για να έχω μια επιπλέον προστασία από το κρύο του εδάφους. Νομίζω ότι κάπου εδώ το χτίσιμο της κατοικίας μου έχει λάβει τέλος. Θα βάλω και το υπόστρωμα για να μπορώ να κάτσω άνετος. Θα χωρέσει τώρα αυτό. Καθόλου άνετο, αλλά δεν έχω κι άλλη επιλογή. Επόμενο βήμα, εξίσου σημαντικό για την επιβίωση. Φωτιά προφανώς, θα πρέπει να φέρουμε αρχικά πέτρες για να είμαστε προστατευμένοι τόσο εμείς όσο και το δάσος, αν και χειμώνα. 99% δεν πιάνει πυρκαγιά. Και συνέχεια θα πρέπει να βρω όσο το δυνατόν πιο στεγνά κούτσουρα γίνεται μπόλικα και όλα να μου κρατήσουν όλο το βράδυ. Πώς δεν πήρα το τσεκούρι μαζί. Πολλές βούτες γενικά στην αναζήτηση για καυσόξυλα, με αποκορύφωμα αυτήν εδώ, στην οποία έσκασα στην κυριολεξία με το σαργόνι στο έδαφος.
Με τη μάπα. Ο πόνος μου στέφθηκε με επιτυχία βέβαια, καθώς όλο αυτό το κομμάτι ξυλό ήταν τέρμα ξερό και στεγνό. Κάτι που πραγματικά με το κλίμα τριγύρω ήταν απίστευτα δύσκολο να βρεθεί. Εν μεταξύ, έχω πεθάνει τη δίψα και ο μόνος τρόπος να πιω νερό είναι να λιώσω χιόνι. Πότε φωτιά πρέπει να ανάψει ασάπ. Πολύ βασικό είναι να ξεχωρίσω τα κλαδάκια από τον κορμό, είτε με το τσεκούρι είτε με το πριόνι, ό,τι βασικά βολεύει εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και κλωτσώντας τα και εννοείται να ψάξω να βρω κι άλλα. Για καλή μου τύχη, καμία 300 μέτρα μακριά από τη βάση βρήκα 2-3 κούτσουρα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί σε φωτιά πιο παλιά από περαστικούς και προφανώς δεν έχασα την ευκαιρία, τα πήρα πίσω στον καταβλισμό. Τέλος, η συνεργασία με το τσεκούρι θα πρέπει να ξυλώσω φλίδες από τους κορμούς των δέντρων, οι οποίες θα δουλέψουν σαν προσανάματα ώστε να ανάψει φωτιά όσο πιο εύκολα και γρήγορα γίνεται. Όπως βλέπεις, το δεξί μου χέρι κρατάει ένα μαχαίρι όπου στο πίσω μέρος του έχει ένα κομμάτι το οποίο πρέπει αρχικά σιγά σιγά να ξύσεις, να πετάξεις σκόνη σαν μπαρούτι και συνέχεια απότομα να το αναζωπυρώσεις. Sorry μάγκες, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα λατώματά μου είναι η υπομονή, η έλλειψή της βασικά. Οπότε 5 λεπτά αργότερα έβγαλα τα σπίρτα και ναι, έκανα τη ζωή μου εύκολη, το παραδέχομαι, δεν είμαι ο Ράμπο. Νομίζω ότι έχω κάνει μια αρκετά καλή αρχή. Τώρα έχω ρίξει αρκετά χοντρά από πάνω τα οποία είναι τίγκα στην υγρασία. Μπα και με τυχερό και ξεραθούν πριν σβήσει. Και θα πρέπει να συνεχίσω να μαζεύω κούτσουρα για να μου φτάσει τουλάχιστον μέχρι να μου πάρει ύπνος. Τις επόμενες ώρες ζούσα σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος επαναλάμβανε φύσιμα τη φωτιά, κόψιμο ξύλο, πέταμα στη φωτιά και ξανά το ίδιο. Έχει 5 λεπτά που κλείσαμε τις 7 ώρες. Εγώ ακόμα χάω να κρατήσω τη φωτιά εδώ ζωντανή. Έχω φορές και που φάνηκε το thumbnail, δεν κρυώνω καθόλου είναι η αλήθεια. Θα το βγάλω άμεσα γιατί καλό θα είναι να μην το φορά από τώρα σίγουρα. Ειδικά άμα δεν κρατήσει φωτιά. Το μεγάλο κούτσουρο που βλέπετε από εδώ, από όλη την υπόλοιπη μεριά είναι full υγρό. Ίσως θα έπρεπε να έχω φέρει μερικά στεγνά ξύλα από κάτω. Τι να πω. Προβλέπετε πολύ δύσκολο βράδυ. Λες το πιο δύσκολο της ζωής μου. Και ας μην ξεχνάμε το νερό, έτσι. Από φρέσκο χιόνι. Σε αυτό υποτίθεται θα μαγειρέψω κιόλας. Έχω φέρει νούντλς μαζί μου. Εντάξει. Όχι και τέρμα καθαρό. Όπως και να έχει τώρα. Αυτό που θα κάνω να το αποθηκεύσω μέσα στο παγούρι μου για να έχω ανα πάσα στιγμή. Νομίζω θέλει άλλη μία για να γεμίσει πλήρως. Και εννοείται θα τα αφήσω εκεί κοντά για να μην παγώσει πάλι, έτσι. Τα έχω δει όλα, ρε φίλε. Έχει κάνα 2 ώρες που έχω ανάψει τη φωτιά και ακόμα δεν έχει πάρει καλά να πεις ότι ρίξε πάνω ό,τι θες και θα καεί. Όπως και να έχει κάτω δεν το βάζω. Έτσι κι αλλιώς άλλη επιλογή δεν έχω από το να πετάω μέσα ξύλα και να ελπίζω για το καλύτερο. Ο όπως βλέπετε έχει σχεδόν πέσει, αλλά έχουμε αρκετή πρόοδο στη φωτιά. Έχει αρχίσει και βγάζει απίστευτη θερμότητα. Δεν ακούω άλλο τη σύρισμα από την υγρασία από τα ξύλα. Και νομίζω ότι έχω μια πάρα πολύ καλή βάση άπαξ και αρπάξουν, έχω πεθάνει τις πείνας μάγκες. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να φτιάξω να φάω. Κατισμένος κάτω απολαμβάνοντας τη ζεστασιά της φλόγας, θυμήθηκα ότι μπορεί να μην μπορώ να μαγειρέψω ακόμα, αλλά έχω προνοήσει και έχω φέρει μαζί μου κάτι το οποίο θα μου δώσει full ενέργεια κατευθείαν. Σοκολάτα. Δεν έχω ξανανιώσει τη ζωή μου ότι έχω κερδίσει γλυκό έτσι όπως τώρα, χωρίς καμία υπερβολή. Αν εξαιρέσει τα νούντλς που είναι κλειστά, την μπριζόλα που έχω πετάξει κάπου στον πάγο εκεί πέρα, θα αφήνει σακούλα με τα φαγητά τα οποία έχω ανοίξει, θα τα κρεμάσω σε ένα δέντρο πιο εκεί. Σε περίπτωση που έρθει κάποιο ζώο επειδή τα μυρίσει, να μην έρθει σκηνή, αλλά σε αυτά. Τελευταίο κομμάτι προετοιμασίας είναι να βάλω όλα τα κούτσουρα για το βράδυ στη βαγμένα σε σημείο που χωρίς να χρειάζεται να βγω από το sleeping bag να μπορώ να τα πετάξω στη φωτιά. Πιστεύω ότι πλέον τα έχουμε καταφέρει. Σε αυτό το σημείο τουλάχιστον έχει δημιουργηθεί φουλ άσπρο κάρβουνο. Θα βάλω το νερό με το πέρα να βράσει. Εφόσον αρχίσει και βγάζει μπουρμπουλίθρες, θα πετάξω τα νούντλς μου για περίπου 3-4 λεπτά. Θα τα βγάλω από τη φωτιά φωνάζοντας. Και θα ρίξω από πάνω τη σάλτσα με τα μπαχαρικά ανακατεύοντας τα καλά πριν τα απολαύσω. Σαν να τα έχω φτιάξει σπίτι μου. Τελική προετοιμασία πριν τον final boss. Το σκοτάδι εννοείται. Είναι να ανοίξουμε το sleeping bag. Βασικά αυτό είναι κάτι που μου έδωσαν που το βάζεις έξω από αυτό για να μην τραβάει υγρασία. Σαν προστατευτικό κάλυμα. Ουσιαστικά πρώτη φορά θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Γενικά δεν είμαι fan του να κοιμάμαι έξω τα βράδια. Νομίζω ότι το κατάφερα. Πες να μην το χρειαστώ καν κιόλας να ξέρετε. Θα κάτσω όλο το βράδυ αγκαλιά με τη φωτιά. Πριν καλά το καταλάβω έχει κιόλα σκοτεινιάσει και το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αλλάξω τις βρεγμένες γεμάτες υγρασία κάλτσες μου. Παράλληλα να ζωπήρωσα λίγο τη φωτιά. Και ξεκίνησα να ξεφλουδίζω ένα ξύλο που βρήκα, ιδανικό για να μεταμορφωθεί σε σούβλα. Ναι, προφανώς και θα κοπώ, κόγιασε σε άλλωστε. Παρ' όλα αυτά, μην έχοντας κάτι καλύτερο να κάνω, συνέχισα το κέρβινγκ. Μόλις το ολοκλήρωσα, θέλει λίγες ακόμα λεπτομέρειες, δεν θα πω ψέματα. Αλλά δεν μπορώ παρά να είμαι ευγνώμων για το αποτέλεσμα που έχω πετύχει ακόμα και με αυτά που έχω. Αυτό εδώ είναι το βασικό μου φως και όπως βλέπετε, έχει πέσει το μισό της μπαταρίας του. Μόλις το σύνδεσα με ένα powerbank, μπας και το σώσουμε να γεμίσει πάλι φούρνο. Και δεν έχουμε κλείσει καν το δεκάωρο. Δεν θα σας πω ψέματα. Περίμενα θα κρατάει περισσότερο λογικά από την υγρασία και το κρύο πέφτει απίστευτα πιο γρήγορα. Και φοβάμαι χωρίς πλάκα. Ξέρετε τι μου κάνει φίλε εντύπωση. Πώς τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν μόνο έτσι. Είναι απίστευτο το πόσο δεδομένο έχουμε. Το σήμα στο τηλέφωνο, το ίντερνετ, το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι. Και πέρα από την πλάκα, σε άλλες χώρες κάποιοι δεν έχουν ούτε καν αυτά. Μπορεί να καταλάβετε πόσο πολύ εκτιμάω αυτή τη στιγμή το κρεβάτι μου, την κουβέρτα μου, την κοπέλα μου, την αγκαλιά της, το σκυλάκι μας. Είναι πράγματα που τα νιώθεις και τα ζεις τόσο έντονα μόνο σε μια τέτοια κατάσταση. Αν βαθμολογούμε τα extreme video από το 1 μέχρι το 10, θα πω ότι το Θεσσαλονίκη Αθήνα με ηλεκτρικό πατίνι ήταν ένα 6. Αυτό που κάνω τώρα 6,5 γιατί είμαι μόνος και έχω τουλάχιστον 2-3 project τα οποία
πάνε πάνω από 7. Θα εκτιμούσα πάρα πολύ άμα κάνατε ένα subscribe. Είναι εντελώς δωρεάν. Πατάς ένα κουμπάκι από κάτω και με βοηθάς άπειρα να κάνω ακόμα καλύτερα και πιο επικά βίντεο. Πόσο τρομακτικό ήταν το σκοτάδι της νύχτας, δεν λέγεται. Πραγματικά, ακόμα και με τον εξοπλισμό που έχω μαζί, ίσα που βλέπεις τριγύρω. Πάλι καλά, έχω τον μπριζολίδι μου για να ξεχαστώ λίγο ψηνοντάς το. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό χωρίς πλάκα. Εντάξει, δεν θα πω ψέματα, δεν είναι και το καλύτερο που έχω ψήσει. Νομίζω ότι αφού έφαγα και τελευταία μπουκιά φαγητό, θα ανάψω λίγο παραπάνω τη φωτιά και θα χωθώ μέσα στο sleeping bag μου. Γιατί το κρύο πλέον μόνο που ξεγέλασε δεν είναι. Δεν έχω ξαναβγεί από το comfort zone για project. Βασικά, δεν έχω ξανακάνει κάτι πιο δύσκολο στη ζωή μου, νομίζω αυτή τη στιγμή. Και αυτό για μένα ήταν όλη η μαγεία του βίντεο. Μόνο στο δάσος, μέσα στο κρύο, προστατευμένος από τις καιρικές συνθήκες με ένα σπίτι που εγώ ίδιος έφτιαξα. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ, αν και κάθε κύτταρο του σώματός μου αναζητούσε το κρεβάτι μου, ένα κομμάτι μου ένιωθε περήφανο και αποφασισμένο να φέρει την αποστολή μέχρι τέλους. Στις 2 το βράδυ ξύπνησα και το πρώτο πράγμα που είπα στον εαυτό μου ήταν: θέλω να επιχειρήσω να ξανανάψω τη φωτιά εφόσον έχει σβήσει. Όπω όλα παγωμένα και υγρά, ρε φίλα, απίστευτο. Για καλή μου τύχη με λίγο φύσιμα και ανακάτεμα, η φωτιά ξαναζωντάνεψε, ζεσταίνοντας κατευθείαν την ατμόσφαιρα τριγύρω. Όλα είναι γίγκα στην υγρασία. Το sleeping bag μου και εγώ από μέσα είμαστε full στεγνή χάρη σε αυτό. Καλημέρα, μαγική, σήμερα είναι 6 και θέλουμε λιγότερο από 2 ώρες. Ωρε, το κρύο είναι απίστευτο χωρίς πλάκα. Το μπουφάν που έχω έχει γίνει μουσκεμα. Έχω πετάξει τα τελευταία μου στη φωτιά και ας ελπίσουμε ότι θα μου φτάσουν μέχρι να τελειώσει το επόμενο 2 ώρα για να σηκωθώ να φύγω. Πρέπει να σας πω ότι έχω αρχίσει και αγχώνομαι λίγο, καθώς ο Γιώργος ο βιντεογράφος μου έπρεπε να έχει έρθει 6.30 με 7 και η ώρα πάει 7.30. Το χειρότερο είναι ότι στο κινητό δεν έχω σήμα, δεν μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο εδώ άμα ξύπνησε αν όλα κομπλέ. Και η πρώτη κατοικημένη περιοχή απέχει 15 χιλιόμετρα από εδώ που είμαι. Αρκετά στρεσαρισμένος λοιπόν, έκατσα, έφαγα ό,τι ξηροκάρπια μου είχαν απομείνει και ξεκίνησα να μαζεύω τα πράγματά μου βάζοντας το sleeping bag και τον Gore-Tex στις θήκες τους. Πάλι καλά, εκεί που μάζευα το υπόστρωμα, άκουσα μια φωνή πάνω στο λόφο και ναι, επιτέλους εμφανίστηκε. Ο κύριος Γιώργος γύρισε! Είναι πίσω από την κάμερα, κυρίες και κύριοι. Πιο πολύ χαίστηκα τώρα παρά όλο το βράδυ, να ξέρετε. Και πριν λήξει το challenge, θα πρέπει να σβήσουμε τη φωτιά. Πρέπει να σας πω, μάγκες, ότι όταν έκανα το γύρισμα Θεσσαλονίκη Αθήνα με ηλεκτρικό πατίνι, είχα ένα συνέστημα που με έκανε να νιώθω ζωντανός, complete. Δεν ξέρω πώς να σας το διευκρινίσω για να το καταλάβετε. Το έψαχνα πολύ καιρό να το βρω και νομίζω ότι με αυτό το βίντεο το ξανάνιωσα. Μόλις ολοκληρώσαμε 24 ώρες σε 3, 2, 1. Let's go! Θα καταφέρω! Θα κάνετε like, subscribe και σε κάνετε επόμενο βίντεο!